Λοιπόν, για πάμε. Να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στον Νίκο. Πάμε, Νίκος Γιαπρακάς κοντά μας, να τον καλημερίσουμε. Έχει απασφαλίσει ιατροδικαστής, έτσι, η κυρία Τζιόλα. Γιατί είναι στο, είναι στο επίκεντρο της κριτικής, κυρία Τζιόλα, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει μιλήσει για πειθαρχική έρευνα. Ναι, και δεν κάνει. Για τα λάθη των ιατροδικαστών. Τώρα η κυρία Τζιόλα προσπαθεί να υπερασπίσει τον εαυτό της. Τι γίνεται, Νίκο? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πραγματικά απασφάλισε η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας, η κυρία Αγγελική Τσιόλα, η οποία χθες, χωρίς στην ουσία να αναφερθεί καθόλου στην υπόθεση Πισπυρίγκου, μίλησε για όλους και για όλα. Η κυρία Τσιόλα ήταν ανάμεσα στους ομιλητές ενός συνεδρίου των ποινικολόγων που έγινε στην Πάτρα, από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας, και μάλιστα κλήθηκε να μιλήσει για ένα θέμα το οποίο δόθηκε στην ίδια, δεν το επέλεξε η ίδια, της δόθηκε από τους διοργανωτές, που είχε σαν θέμα η κίνδυνη διενέργειας εσφαλμένης ιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Η κυρία Τσιόλα αναφέρθηκε λοιπόν σε περιπτώσεις όπου έχει γίνει λάθος πραγματογνωμοσύνη από ανακριβείς πληροφορίες, είτε από τους γιατρούς, είτε από αστυνομικές αρχές, από πληροφορίες που έχουν δοθεί δηλαδή στους ιατροδικαστές, και μάλιστα χωρίς να αναφερθεί στην υπόθεση της Ήρυδας, μίλησε με παραδείγματα, με τέσσερα συγκεκριμένα παραδείγματα από διαφορετικές περιπτώσεις όπου έχουν συμβεί τέτοιου είδους λάθη στις πραγματογνωμοσύνες. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Τσιόλα, είναι η αυτοψία του χώρου όπου έχει βρεθεί ένα πτώμα, είναι το 90% των στοιχείων που χρειάζεται ένας ιατροδικαστής για να συντάξει την πραγματογνωμοσύνη του. Να θυμίσουμε εδώ ότι στην περίπτωση της μικρής Ήρυδας, την οποία έκανε την ιατροδικαστική εξέταση η κυρία Τσιόλα, δεν είχε πρόσβαση τότε η κυρία Τσιόλα στον συγκεκριμένο χώρο που πέθανε το παιδί, στο σπίτι δηλαδή της οικογένειας Δασκαλάκη Πισπυρίγκου, με αποτέλεσμα να μην είχε γίνει αυτοψία στο χώρο. Επίσης, η κυρία Τσιόλα είπε χαρακτηριστικά ότι οφείλουμε να, οι ιατροδικαστές, να σεβόμαστε και να συμπεριλαμβάνουμε τις ιατρικές γνωματές που μας δίνονται, παρά το ότι μπορεί να αντιλαμβανόμαστε ότι ο γιατρός μπορεί να έχει παραπλανηθεί. Επίσης είπε ότι τους δεσμεύει και η κάθε εργαστηριακή εξέταση, την οποία δεν πρέπει να αγνοούν ποτέ, ενώ είναι απαράδεκτο να βάλουμε, λέει, τον οποιοδήποτε συνάδελφο στο περιθώριο και να κάνουμε, να μην κάνουμε χρήση των γνωματεύσεων. Θυμίζουμε ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν ίσως πιθανόν και με το ζήτημα της γνωμάτευσης για τον φλεβοκόμβο. Τέλος, να σας πω ότι όπως σημείωσε η ιατροδικαστής, η κυρία Τσιόλα, η οποία είχε πραγματοποιήσει την νεκροψία στην Ήρυδα, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ελοχεύει πάντα, λέει η κυρία Τσιόλα, ο κίνδυνος του ιατροδικαστικού λάθους, εφόσον οι αρχικές πληροφορίες που δοθούν είναι εσφαλμένες. Τώρα, πάρα πολλά ερωτήματα προκαλούνται από την τοποθέτησή της. Γιατί δεν έκανε στο χώρο αυτοψία, δεν το ζήτησε, ή δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν υπήρχε από την αστυνομία το απαραίτητο... Όταν πέθανε το παιδί, τότε να θυμίσουμε με την Ήρυδα, είχε θεωρηθεί ως ευνίδιος θάνατος, ναι, βρέφους, δεν είχε κληθεί, πήγε το παιδί στο νοσοκομείο, χάθηκαν 24 πολύτιμες ώρες, με αποτέλεσμα να μην είχε μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο, επομένως δεν μπορούσε να γίνει αυτοψία με το πτώμα μέσα στον χώρο, αφού το παιδί είχε ήδη μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο. Ναι. Αυτό είχε υποστηρίξει τότε η προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Υπήρχε όμως και ένα πανάκι με αίμα, με υγρό από τους πνεύμονες του βρέφους, όπως βρέθηκε μετά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, και πολλά πολλά άλλα που έχουμε δει. Τέλος πάντων. Ναι, πάντως, κοίταξε να δεις τώρα, εδώ έχεις... Ο καθένας δίνει τη δική του εκδοχή. Ακριβώς. Πανάκι, αυτό είναι και το μήλον της Έρηδος σε σχέση με το... Το πανάκι αυτό είναι και το μήλον της Έρηδος στην ουσία σε σχέση με την πραγματογνωμοσύνη των δύο ιατροδικαστών, του κ. Καρακούκη και του κ. Καλογριά, σχετικά με το τι ακριβώς είναι αυτό το αίμα το οποίο βρέθηκε στην ιατροδικαστική έκθεση. Έχει συμπεριληφθεί το πανάκι, γιατί πήγε μετά το πανάκι από την πλευρά της οικογένειας στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Και να θυμίσουμε ότι λίγο καιρό αργότερα η μητέρα, η προφυλακισμένη μητέρα των τριών παιδιών, είχε ζητήσει από την κυρία Τσιόλα να της το επιστρέψει, γιατί ήθελε να το κρατήσει ως ενθύμιο, όπως είπε. Κάτι το οποίο βέβαια η κυρία Τσιόλα δεν έκανε, καθώς η ίδια θεωρούσε ότι είναι πιστήριο για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα. Εγώ θα πω μόνο να δούμε τι θα δείξει η έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που έχει ζητηθεί, και ας περιμένουμε αυτές τις εξελίξεις. Άκρη δεν βρίσκεται, παιδιά. Τρία παιδιά ιστορία. Άκρη δεν βρίσκεται. Για να δούμε τι θα καταφέρουν οι αρχές.